Να καλημερίσω τον νομικό σύμβουλο ευθύς αμέσως και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας ημέρα. Γιατί εσείς από τη δική σας την πλευρά ανακοινώσατε ότι όσοι ιδιοκτήτες, μέλη της Ένωσης, μπορούν να βοηθήσουν και θέλουν να βοηθήσουν προσφέροντας αφιλοκερδώς το σπίτι τους για την φιλοξενία των ανθρώπων που έχασαν το δικό τους, ότι τους παρακαλείτε να έρθουν άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας, έτσι ώστε να γίνει μια προσπάθεια και από εσάς να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πράγματι, όπως το λέτε, κυρία Δουλγεράκη, εμείς απευθύναμε αυτή την αίτηση προς όλους τους ιδιοκτήτες του νησιού, προκειμένου να παραχωρήσουν αφιλοκερδώς μία κατοικία στους πληττόμενους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από τις συνεχείς σεισμικές δραστηριότητες. Αυτό που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο στόχος που απευθύναμε αυτή την έκκληση είναι προκειμένου να εξασφαλιστεί μια κατοικία για τους σεισμόπληκτους συμπολίτες μας, δίχως να εγκαταλείψουν την περιοχή γύρω από το Αρκαλοχώρι. Καθώς είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την τοπική οικονομία και να στηρίξουμε την ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας, προκειμένου να μην εγκαταλείψουν οι κάτοικοι το τόπο τους. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί αν πάτε αυτή την ώρα που νομίζω έχετε πάει, θα δείτε, κύριε Αράπογλου, ότι υπάρχει ερημιά. Ότι το 90% ουσιαστικά λείπει από το Αρκαλοχώρι των κατοίκων. Είτε γιατί δεν έχει που να μείνει, γιατί το σπίτι του έχει καταστραφεί, γιατί έχει κριθεί ακατάλληλο, γιατί θέλει επισκευές, είτε γιατί από τον φόβο, το σοκ, έχει εγκαταλείψει και έχει πάει σε άλλες περιοχές, γιατί έχει και παιδιά που θα πρέπει να πάνε στο σχολείο. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα αιτήσεων για μεταγραφές σε άλλα σχολεία, άλλων περιοχών. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων, δηλαδή να είναι σπίτια κοντά στις σεισμόπληκτες, όπως λέτε, περιοχές, εγώ θα έλεγα όπου υπάρχει η δυνατότητα και μπορεί κάποιος να το προσφέρει, ας το κάνει βάσει αυτής της έκκλησης. Ακριβώς, και μία άλλη λύση που θα μπορούσε και θα ήταν εφικτό να υλοποιηθεί θα ήταν να προσφερθούν είτε ξενοδοχειακές μονάδες, όπως έχει ήδη προσφερθεί μια ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, είτε να προσφερθούν τουριστικά καταλήμματα, εφόσον βέβαια υπάρχει η δυνατότητα και η διαθεσιμότητα σε αυτά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι αυτοί και οι περιοχές που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους αυτούς, αν έχουν την ανάγκη να βρίσκονται κοντά στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, θα μπορούσε να είναι ο Τσούτσουρας ή ο Κερατόκαμπος, παραδείγματος χάρη. Για να είναι κοντά, για να μπορούν να πηγαίνουν έρχονται και για όλα τα υπόλοιπα. Τι να πω, μακάρι η έκκλησή σας αυτή, παρά την προσπάθεια που γίνεται, δηλαδή η Κίσκη με σπίτια μέσω της εστίας, που πολλές φορές, επειδή έχουν εγκαταληφθεί τώρα και αυτά βάσει του προγράμματος, δεν έχουν και την καλύτερη δυνατή εικόνα. Ήταν ο λίγον τι περιποιημένα για όσους είχαμε πάει μέσα σε τέτοια σπίτια και φιλοξενούνταν μετανάστες, αλλά κάπου μάλλον εγκαταλείφθηκαν, είπα λίγο περιποιημένα έτσι, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν ενδεχόμενα. Καλό θα είναι όλα αυτά να τα βλέπουν και οι ιδιοκτήτες, να τα βλέπουν όμως και οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν και τα δικά τους τα θέματα και τα προβλήματα της υγείας και όλα τα υπόλοιπα, και παιδιά και ασθενείς. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει το καλύτερο δυνατό, να μην είναι, όπως απλά λέμε, τέλος πάντων, ένα σπίτι που δεν κατοικείται, ας μην το πω διαφορετικά. Ακριβώς, και πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα σαν χώρα γενικά είναι σεισμογενής περιοχή, όπως γνωρίζουμε, και θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης σε περίπτωση που επέλθει μελλοντικά κάποια σεισμική δραστηριότητα, προκειμένου άμεσα να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων και να μην μένουν δίχως στέγη.
Αχ, εσείς το βάζετε τώρα και λίγο παραπάνω και λίγο διαφορετικά. Χτυπάτε για άλλη μια φορά το κουδουνάκι. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Μακάρι να είναι όχι κουδουνάκι, αλλά έτσι όπως το λέτε, να είναι μεγάλο κουδούνι, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων, για τις κατασκευές που εμείς κάνουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Γιώργο Αράπογλου.